Εξηγήσαμε, νομίζω, πολύ αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις ότι αυτό το σχέδιο νόμου θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα που και οι κάτοικοι και οι φορείς επισήμαναν στην Επιτροπή και εμείς γνωρίζουμε από τη δικιά μας εμπειρία. Ψηφίζουμε στο νομοσχέδιο παρόν και ο λόγος που ψηφίζουμε παρόν είναι γιατί όντως υπάρχουν ορισμένες διατάξεις για τους εγκαυματίες και κάποιες άλλες οι οποίες είναι απαραίτητες. Έχουμε όμως ριζική διαφωνία το ότι ο όλος σχεδιασμός και η ανάπλαση της περιοχής ανατίθεται σε μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που κατά τη γνώμη μας είναι ο πυρήνας του νομοσχεδίου. Γι' αυτό το λόγο ψηφίζουμε παρόν. Αν ήταν μόνο η εταιρεία, το καταψηφίζαμε το νομοσχέδιο. Το δεύτερο ζήτημα που ήθελα να θέσω έχει να κάνει με το εξής, που είναι γενικότερο ζήτημα. Υπόθηκε και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και από άλλους βουλευτές το εξής. Ότι σε τέτοιου είδους ζητήματα τα οποία είναι ευαίσθητα, βεβαίως η πυρκαγιά στο μάτι ήταν ένα ευαίσθητο ζήτημα, συνδέθηκε με πολλούς θανάτους, ότι δεν πρέπει να υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό είναι σωστό όσον αφορά μια μικροπολιτική εκμετάλλευση που ενίοτε γίνεται. Όμως είναι άλλο αυτό. Είναι άλλο αυτό και είναι άλλο ζήτημα ότι δεν πρέπει να γίνεται συνολικά πολιτική αντιπαράθεση. Τα προβλήματα είναι πολιτικά, καλώς ή κακώς πολιτικά είναι τα προβλήματα και είναι συνέπειες συγκεκριμένων πολιτικών. Δεν φταίει ούτε το κακό το ριζικό μας, ούτε φταίει ο Θεός που μας μισεί, ούτε γενικά και αφηρημένα η κλιματική αλλαγή και τα ακραία φαινόμενα. Υπάρχουν τα ακραία φαινόμενα, υπάρχουν όμως και οι ακραίες ελλείψεις και οι ακραίες πολιτικές. Και αυτές οι πολιτικές εφαρμόστηκαν, εφαρμόζονται από κόμματα και κυβερνήσεις. Συνεπώς, για αυτά τα ζητήματα, όχι μόνο είναι θεμητή η πολιτική αντιπαράθεση, κατά τη γνώμη μας είναι και επιβεβλημένη και υποχρεωτική, προκειμένου να διεκδικήσουμε λύσεις. Το δεύτερο ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, που ήθελα να θέσω, επειδή δεν είχα δυνατότητα στην πρωτολογία, έχει να κάνει με την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εμείς έχουμε εκφράσει τη ριζική αντίθεσή μας ως κόμμα στο θεσμό της διαμεσολάβησης όσον αφορά την απονομή της δικαιοσύνης και μάλιστα ακόμη περισσότερο με τον υποχρεωτικό χαρακτήρα αυτής. Γιατί κατά τη γνώμη μας συνιστά ένα είδος ιδιότυπο ιδιωτικής δικαιοσύνης που θα ωφελεί τους οικονομικά ισχυρούς και θα είναι και σε βάρος της ποιότητας της δικαιοσύνης. Κατά τη γνώμη μας, συνεπώς, το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζονται με την αναστολή της διάταξης που έφερε η κυβέρνηση, ούτε με τους σε ποιες υποθέσεις θα εφαρμόζεται η υποχρεωτικότητα. Κατά τη γνώμη μας, πρέπει να καταργηθεί ο νόμος 4512 του 2018 για την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης, που ήταν νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, άσχετα αν τώρα προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις από την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης, επειδή σύσσωμος ο νομικός κόσμος είναι εναντίον. Υπάρχει η απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Ιερού Πάγου, υπάρχει η Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων, υπάρχει χθεσινή ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων που αποφάσισαν κινητοποίηση σε περίπτωση που εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Άρα, λύση δεν είναι η αναστολή, η παράταση. Λύση είναι η κατάργηση αυτού του μέτρου της υποχρεωτικής ιδιωτικής διαμεσολάβησης.